Άκουγαν και δεν πίστευαν οι βουλευτέ τη Επιτροπή Θεσμών τη Βουλή τα πόσα των πόνου που έλαβαν στελέχη τη Λαϊκή Τράπεζα. Πόσα τα οποία ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ δόθηκαν σύμφωνα με τη διαχειρίστρια τη Λαϊκή, χωρί καμία λογική και χωρί καμία φόρμουλα. Σχετικό κατάλογο με ονόματα έχει στα χέρια του ο πρόεδρο τη Επιτροπή Δημήτρη Σιλούρη και τον διαφυλάσσει ώστε να μην διαρρεύσει. Η Επιτροπή ζήτησε από πρώην μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τη Τράπεζα Κύπρου, τη Λαϊκή και τη Ελληνική να καταθέσουν. Όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με δάνεια που έλαβαν διοικητικοί σύμβουλοι και υψηλόβαθμα στελέχη, καθώ και για όλα τα ευνοϊκά δάνεια που δόθηκαν σε οποιονδήποτε. Αποστέλει παράλληλα επιστολή στη διοίκηση του συνεργατισμού με αντίστοιχα αιτήματα για στοιχεία. Από του εκπροσώπου τη Τράπεζα Κύπρου ζητήθηκε να αποστείλουν τον δικό του κατάλογο με τα μπόνου εντό 15 μερών. Ενώ ο Γιάννη Κυπρή και ο Θεόδωρο Αριστοδήμου ανέφεραν πω η τράπεζα δεν έδωσε μετοχοδάνεια ή χαριστικά δάνεια. Ο Ανδρέα Παναγιώτου και ο Μάκη Κεραυνό τη Ελληνική ανέφεραν ότι η τράπεζά του δεν μεταχειρίστηκε ευνοϊκά κανένα, ούτε και έκανε διαγραφέ δανείων χαριστικά. Αμέσω μετά τη συνεδρία, ο κύριο Ιλούρη αποκάλυψε ότι έχει στα χέρια του και ένα δεύτερο κατάλογο. Έχουμε πάρει κατάλογο ε, δανείων σε διοικητικού συμβούλου και πρέπει να εξεταστεί πόσα από αυτά τα δάνεια είναι επισφαλή ή που κατατίθονταν αυτά τα λεφτά που έπαιρναν σαν δάνεια. Τα ποσά είναι μεγάλα. Αλλά τα άτομα δεν είναι πάρα πολλά. Είναι σύνολο 20-25 άτομα. Η Επιτροπή ζήτησε επίση εξηγήσει για τα μετοχοδάνεια και τι επενδύσει τη μονή βατοπεδίου από τον εκπρόσωπο των εταιριών που διαχειρίζονταν τι επενδύσει τη μονή Άθο Κυρανίδη. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στι συμφωνίε για τα μετοχοδάνεια, οι οποίε προέβλεπαν την κάλυψη των απολειών των μετοχών υψηλού ρίσκου από τον δανειολήπτη, ποσά τα οποία τελικά επομίστηκε η Μαρφίν Λαϊκή. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Κυρανίδη ανέφερε πω η τράπεζα τα ζήτησε, αλλά από το μία έχοντα τι να πάρει. Οι βουλευτέ Ανδρέα Κυπριανού του Δυσί και Ειρήνη Χαραλαμπίδου του Ακέλα ανέφεραν ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων. Ποιον ήταν το άνοιγμα σε μη εξασφαλισμένα δάνεια όταν η τράπεζα αυτή έφερνε την έδρα τη στην Κύπρο. Ποιοι εγνώριζαν και δεν εγνώριζαν. Πώς ήταν οι κίνδυνοι. Είχαμε τότε κυβέρνηση, είχαμε κεντρικό την είχαμε υπουργό οικονομικών. Όπω μία ιερά μονή επένδυε σε υψηλού ρίσκου ταμεία, μια, σε αυτό δεν επήραμε απάντηση. Σε καμία περίπτωση η Μαρφή Νεγνατία δεν εκάλεσε την ιερά μονή βατοπεδίου, και αυτή ήταν η μαρτυρία που έδωσε σήμερα ο κύριο Κυρανίδη, να πληρώσει ή να καλύψει αυτήν τη διαφορά. Οι υπέτοι να οδηγηθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη ήταν η απάντηση του βουλευτή του Δίκο Φίτο Κωνσταντίνου. Θα έπρεπε να είχαν διοριστεί από την αρχή ποινικοί ανακριτέ, διαμήνυσε ο βουλευτή τη ΕΔΕΚ Φιδία Αρήκα. Και όλα θα πρέπει να βγουν στο φω, να βγουν στην επιφάνεια και ο κάθε κατεργάρι των πάγκων. δοθούν στου αρμοδίου για να δούμε ακριβώ ποιοι φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Είναι οι διοικήσει των τραπεζών. Είναι στελέχη των τραπεζών είναι η κεντρική τράπεζα. Ξεκαθαρίστηκε επίση ότι όλα τα στοιχεία που αναμένεται να λάβει η Επιτροπή αναφορικά με τι εκροέ καταθέσεων το 15η μέρο πριν από το Eurogroup θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για δική τη ενημέρωση και δεν προτίθεται να τα δώσει στο τμήμα εσωτερικών προσόδων ή άλλε υπηρεσίε. Το πόρισμα τη έρευνα τη για την οικονομία προτίθεται όμω να το παραδώσει στη νομική υπηρεσία ώστε να το χρησιμοποιήσει ω εργαλείο για να οδηγηθούν οι υπέτη ενώπιον τη δικαιοσύνη. Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Κόκκινου Γεωργιάδου για τον Αντένα.